αξιόλογος άνθρωπος που είχα γνωρίσει. Τυχερή η Νάος από την υπηρέτηση. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που το σκεπάζει. Ευχαριστώ. Είμαι συγκλονισμένος. Η Νάος έχασε έναν μεγάλο άντρα, εντάξει της ιστορίας της, που με εντιμότητα στόχων, με αξιοπρέπεια και με όραμα, προσέφερε πάρα πολλά. Είχε όλα αυτά τα στοιχεία της Ναουσαϊκής Αρχοντιάς, λιτότητα, δωρική λιτότητα, αξιοπρέπεια και μαχητικότητα σε σχέση με τις ιδέες του, τις οποίες φρόντιζε και όλη, κάθε γενιά, διότι τρεις γενιές έζησαν το έργο του, κάθε γενιά ένιωσε το ίχνος αυτής του της δουλειάς πάνω σε ένα σπουδαίο αναπτυξιακό, πολιτιστικό και κοινωνικό έργο και στους τρεις αυτούς τομείς. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάει ο τόπος και σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάει αναπόφευκτα και η Νάουσα, ο Δημήτρης Βλάχος αποτελεί έναν φωτεινό φάρο, δείχνει το δρόμο ότι για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Ένα τραγούδι το οποίο μοιραστήκαμε πάρα πολλές φορές σε συζητήσεις και ταβέρνες. Ήταν ο Δήμαρχος με τις ανατροπές, ο Δήμαρχος που είχε όραμα, ο Δήμαρχος που άλλαξε όλη την κατάσταση της Νάουσας προς την πρόοδο, προς την ανάπτυξη και την ευημερία αυτές του κόσμου. Συνάντησε δυσκολίες, είχε αντιπαλότητες, αλλά πάλεψε και στάθηκε στα πόδια του και αυτός και η Νάουσα κυρίως. Και στο χώρο της αριστεράς τι προσέφερε ο Δημήτρης Βλάχος? Συνέβαλε ακριβώς στην ιστορία της αριστεράς της Νάουσας με τη δράση του, με τη θέση του και με το λόγο του, ακριβώς αλλά περισσότερο με την ίδια την παρουσία και το έργο του. Πάρα πολύ. Εγώ είχα την τύχη να το γνωρίσω ότι ήταν δήμαρχος και ήμουν βουλευτής. Και διπίστευα το πάθος που είχε για την Νάουσα. Αυτό δεν το ξεχνάω ποτέ. Πιστεύω ότι και η Νάουσα δεν το ξεχάσει. Ο Τάκης Βλάχος, δεν μπορώ να πιστέψω ακόμη ότι έφυγε. Δεν ξέρω σε τι χρόνο να μιλήσω. Εν πάση περιπτώσει είναι για μένα και θα συνεχίσει να είναι. Όχι απλώς ένα συνάδελφος στην αυτοδιοίκηση που πέρασε, που έκανε πολλά χρόνια, που δημοσιογραφικά κάλυψα πολλές από τις δράσεις του κλπ. Αλλά είναι για μένα ένας μεγάλος φίλος και ένας δάσκαλος σε πολλά κομμάτια της ζωής μου, που και αυτή τη στιγμή μου είναι χρήσιμα στη θητεία στην αυτοδιοίκηση. Ο Τάκης είχε θάρρος, είχε το θάρρος της γνώμης του, γι' αυτό έγινε πολλές φορές κακός. Και συνήθως αυτό συμβαίνει. Είχε το θάρρος γνώμης του, ήταν παλικάρι. Όταν μιλούσα για ένα λεβέντιο δήμαρχο, σκεφτόμουν και τον Τάκη. Ήταν πράγματι ένας λεβέντης, ήταν πρωτοχορευτής, ήταν σπουδαίος άνθρωπος για την Νάουσα. Ο Θεός να τον αναπαύσει. Πάνω απ' όλα ήταν ο δήμαρχος. Και αυτό τα λέει για μένα όλα. Έζησα μαζί του αρκετά χρόνια και πραγματικά να πούμε πήρα πάρα πολλά είχε από τον Δημήτρη Βλάχο. Είναι μια απώλεια για την πόλη μας. Κατασκευή
το Τετάρτο του Δημοτικού Σχολείου του Νέου Κυρίου, του Μέλλου Δημιουργείου, το Χρυσό Κέντρο Σενιμάκου και το Αμυντικό Θέατρο για την Αποχωρίου, κατασκευή του Πάρκου Υπηρεφορική Αγωγή, η δημιουργία του ΚΕΠ Νάουσο ήταν το πρώτο κέντρο στη χώρα μα. Το σύστημα τεχνητισιών στα τρία πέντε κράτη και βεβαίω μια σειρά άλλα και εργαλειότερε εταιρείε σαν νομικέ ομοπλίε, παιδικέ αρέ, πάρκα κτλ. Υπάρχουν βεβαίω και άλλα που πιθανόν να με ενδιαφέρουν. Δήμαρχε Τάκη Βάπα. Είναι γνωστό ότι πολιτικά διαφωνώ σε ορισμένα θέματα του Δήμου. Ο καθένας μας, όπως και οι άλλοι μετέπειτες της Δημαρχίας, είχαμε τη δική μας άποψη για την αυτοδιοίκηση και τον τόπο σεβαστή για όλους. Αυτό άλλωστε επιβάλλει και ο πολιτικός πολιτισμός. Πάντα όμως αναγνώριζε και τα πλήρωσε τα θετικά που πρόσφερε στην Άουσα. Σε σεβόμενος αξιοπρεπή άνθρωπο, υποδηματικό οικογενειάρχη και επιτυχημένο συνάδελφο πολιτικό. Δεν θα πάψει να αποτελείς ένα παράδειγμα προσφοράς στα κοινά και τον τόπο. Αγωνίστηκες για το καλύτερο, άλλοτε υπό συνθήκες δύσκολες, άλλοτε σε ευκολότερες. Οι σημερινές συνθήκες της χώρας και της Νάουσας είναι πολύ διαφορετικές από το παρελθόν. Το ίδιο και τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο θεσμός της αυτοδιοίκησης. Κατακτήσεις και επιτυχίες δεκαετιών τίθενται δυστυχώς υπό αμφισβήτηση εξαιτίας της κοινωνικής κρίσης και της βαθιάς οικονομικής ύφεσης. Χρειάζεται συνεχής αγώνας, ακόμη και για τα αυτονόητα. Τούτη όμως την ώρα που αρχίζει το μιλίο γεγονός του αποχαιρετισμού σου, η αφορμή συνένεσης και ενότητας όλων των αμουσίων. Το χρειάζεται η κοινωνία μας, το χρειάζεται η Νάουσά μας. Δήμαρχε, το Δημοτικό Σύμβουλο του Νάουσας εχθές έκανε τη σύγκλησή του με ομόφωνα ψήφισμα, αποφάσισε να εκφράσει τα θερμά συγχαρητήρια στην οικογένεια και τους συγγενείς σου. Να καταθέσει εμφάνιση μνήμη σου. Να αναλάβει ο Δήμος και να πάει και βίαση να παραχωρήσει ισοδυναικές. Τάφο στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο ταφή των ευεργετών και διατελεσμάτων τμήματων Νάουσα στο Δημοτικό Κημητήριο Νάουσα. Σύσσωμα το Δημοτικό Σύμβουλο να παραστεί στην επρόσημη ακολουθία που θα τελεστεί σήμερα. Ο Δήματος να εκφωνήσει τον επικύριο λόγο και να δοθεί το όνομά σου σε μια κεντρική οδό της πόλης. Δήμα Τετάκη, στο τελευταίο ταξίδι που ξεκίνησες θα συναντήσεις εκεί ψηλά τους μεγάλους νομοσέους ευεργέτες, αλλά και τους σπουδαίους δημάρχους που μαζί τους ξεκίνησες τη μεγάλη πορεία σου πριν 50 περίπου χρόνια, τον Φιλόντα Κόκκινο και τον Αμέλιο Χωμό. Θα συνεχίσεις να νοιάζεσαι για την πόλη που αγάπησες και τίμησες με όλους σου την ψυχή. Σε αποχαιρετούμε με την ευχή ολόκληρης της Νάουσας. Να είναι ελαφρύ το νομοσέικο γενέθλιο κόμμα που θα σε σκεπάσει. Καλό καταφόρτιο. Εμένα μας δήμαρχε, βαρύ φορτιό για μένα να απευθύνω το ίστατο χέρι σε έναν άνθρωπο που για μισό αιώνα διαπραγμάτισε σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Νιάουσας και πήρε στα στιβαρά του χέρια την τύχη της. Σύζυγος, παιδιά, εγγόνια, συγγενείς, δημοτική και πολιτική αρχή, φίλοι, συνεργάτες και όλοι οι συμπολίτες βρίσκονται σήμερα εδώ για να συμμετέσουν στην τελευταία σου κατοικία. Κανείς δεν θέλησε να πιστέψει τον απροσδόκητο χαμό σου, γιατί μέχρι και τις τελευταίες σου μέρες περιδιάβαινε στους δρόμους της πόλης και ήσουν παρόν ενεργός πολιτικής σε όλα τα τεκτενόμενά της. Ο Τάκης Βλάχος γεννήθηκε στην Άουσα του 1937. Πατέρας ο Σίμιος και μητέρα του η Μαρίκα του Γέννης Μασφαντζίδη. Δυο αδερφές του, η Σούλα Λίου και η Γη Κατσιβασιλίου. Παντρεύτηκε το 1967 με την Αθανασούα Χρυσόστομου Σαββατοπούλου. Από το κάπους απέκτησαν τρεις θυγατέρες, τη Μαρία, την Άννα και την Ευθυμία. Τελείωσε το Λάβριο Γυμνάσιο το 1955. Σπούδασε στην ανώτατη βιομηχανική σχολή της Θεσσαλονίκης, που απάνοντας το πτυχίο του το 1961 με άριστα. Συνέχισε τις σπουδές του στην νομική του Αριστοτηρίου Πανεπιστημίου. Διορίστηκε δικηγόρος στη Θεσσαλονίκη το 1971. Από το 1976
δικηγόρησε την Άουσα και το 1996 γίνεται δικηγόρος του Παναγιώτου Πάτρου. Πέρα όμως της δικηγορίας, η παρουσία του επεκτείνεται και σε άλλους τομείς. Το 1965 διορίζεται διευθυντής της νεοσύστατης Ένωσης Ανθρωπών Ελλάς Φλού. Το 1964 εκλέγεται δημοτικός σύμβουλος του Θηγότα Κότητου και σε ηλικία 27 ετών γίνεται πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και αντιδήμαρχος Νάουσα. Στις 21 Απριλίου του 1967 συλλαμβάνεται από την δικτατορία ως αριστερός και εξορίζεται στη Γιάννη. Το 1975 εκλέγεται δήμαρχος Νάουσα και συνέχισε για 4 τετραετίες. Ιδρυτικό μέλος της ΕΑΡ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Πρωτοστάτησε το 1988 στη δημιουργία του συνασπισμού και ψηφίστηκε μέλος της πρώτης Κεντρικής Επιτροπής. Με την κυβέρνηση Τζανετάκη διορίστηκε Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας. Το 1985 ως το 88 είναι αντιπρόσωπος της Ελλάδος στη μόνιμη διάσκεψη για 6 έτη από το 1982 στο 88 διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Εμπορικής Τράπεζας ως εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος. Στις δημοτικές εκλογές του 1998 εκλέγεται δήμαρχος για πέμπτη φορά και είναι ο πρώτος δήμαρχος του Καποδιστριακού Δήμου της Νάουσας. Με τη λήξη της θητείας χωρίς να ξαναθέσει υποψηφιότητα. Με ομόφωνη απόφαση του τότε Δημοτικού Συμβουλίου που απονέμεται το χρυσό μετάλλιο της πόλης μας σε αναγνώριση της μακρόχρονης θητείας του στο δημαρχιακό αξιό. Συνεχίζει να δικαιολογεί μέχρι το 2007, οπότε και συνταξιοδοτείται. Ίσως φαινόσουν απρόσιτος, απόμακρος και σκληρός σε όσους έπρεπε να περνά στον δρόμο. Για τους φίλους όμως και τις συντροφιές εκτός των καθηκόντων σου ήσουν ευαίσθητος, απλός και συστήσιμος. Ο Θεός να παρηγορήσει τη σύζυγό σου που στάθηκε δίπλα σου σε όλους τους αγώνες που έδωσες, τα παιδιά και τα εγγόνια σου που άντρεπες. Τυχερός όποιος συνεργάστηκε μαζί σου στα κοινά και ευτυχής όποιος σε γνώρισε να το κοντά. Δεν ξέρω που συμφωνούσαμε και που διαφωνούσαμε με τις θέσεις και τις απόψεις σου. Για ένα όμως είμαι σίγουρος ότι χειρίστηκε στο κάθε τι με θάρρος, αντοχές, επιμονή και αξιοπρέπεια και τα αποτελέσματα των έργων σου δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς. Η Νιάουσα στερείται έναν τιτάνο. Προσωπικά θα στερηθώ ένα δάσκαλο ζωής και ένα καλό και ειλικρινή φίλο. Θα σε θεωρώ πάντα παρόντα σε αυτόν τον τόπο που τόσο αγάπησα και